94 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Ιταλία το 2018, μένοντας συνολικά 216 εκατομμύρια νύχτες. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Υπουργείου Τουρισμού της Ιταλίας, δαπάνησα 41,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας την Ιταλική οικονομία και το ΑΕΠ κατά 1,5%. Οι ξένοι τουρίστες στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2017, που αποτελεί το 13% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος Ιταλίας. Τα τελευταία χρόνια ξεπερνούσαμε πραγματικά τη Γαλλία στις διεθνείς διανυκτερεύσεις και τώρα είμαστε περίπου 210 εκατομμύρια σε σύγκριση με τα 140 εκατομμύρια νύχτες που αντιστοιχούν στη Γαλλία. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν το 50% των συνολικών τουριστών είναι Ιταλοί που θέλουν να εξερευνήσουν τη χώρα τους αντί να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, ορισμένοι είναι απογοητευμένοι από την αύξηση του τουρισμού, καθώς θεωρούν ότι προκαλεί ζημιά σε ορισμένα μνημεία της χώρας. Ο καθένας που γνωρίζω έχει έρθει εδώ ή σχεδιάζει να έρθει. Είναι τα αξιοθέατα και το φαγητό που μας προσελκύουν. Για μένα είναι το φαγητό, για τη φίλη μου είναι τα μουσεία και οι εκκλησίες. Ο γαστρονομικός τομέας είναι καθοριστικός για τον ιταλικό τουρισμό, καθώς η μελέτη διαπίστωσε ότι οι μερίσεις δαπάνες κατά κεφαλή για φαγητό και κρασί σε διακοπές είναι περίπου 117 ευρώ. Ο τουρισμός αναμένεται να αυξηθεί στην Ιταλία χάρη στην αυξανόμενη κινέζικη αγορά τουρισμού.